Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι συχνότητες του Ηλίριακο TV σας καλωσορίζουν σε μία ακόμη εκπομπή θεματολογίας. Τις τελευταίες δεκαετίες, οι δυσμενείς συνθήκες παραγωγής και καλλιέργειας καθιστούν όλο ένα και πιο δύσκολη παραγωγή τροφίμων, αναδεικνύοντας έτσι την ζωτική σημασία ύπαρξης αγροτικού τομέα, αλλά και των κλάδων που συνδέονται με αυτόν. Παράλληλα, στις μέρες μας προκηρύχθηκαν σειρά προγραμμάτων που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και κυρίως την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Με την εκλεκτή μας καλεσμένη κυρία Νανά Εμενίδου, υποψήφια βουλευτής με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης από την Α Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, την οποία καλωσορίζω και καλησπερίζω, θα πούμε περισσότερα. Είναι χαρά μου να σας καλησπέριζω, κύριε Βοντετσιάνο, για άλλη μια φορά εσάς και το εκλεκτό κοινό σας. Ευχαριστώ. Κύριε Μενίδου, με βάση την ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την καινοτομία και πράσινη μετάβαση και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων με τη δημόσια ενίσχυση μερικών εκατομμυρίων ευρώ, θα ασχοληθούμε με τη δική σας ενημέρωση αλλά και με την έρευνα που έχετε κάνει και θέλαμε να ακούσουμε λεπτομέρειες. Τι ωραία που ακουστήκατε. Τι ωραία. Αν ήταν κάποιος που δεν γνώριζε καθόλου το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην ΓΕΑ ολόκληρη όσον αφορά τα τρόφιμα, κύριε Βοντετσιάνο, θα ακουγόταν πάρα πολύ ωραία η πρότασή σας. Αλλά ζούμε σε ένα θέατρο του παραλόγου. Μας δίνουν δηλαδή σενάρια και εμείς πρέπει να τα παίξουμε. Και είναι ένα θέατρο του παραλόγου, δεν βγάζει λογική. Υπάρχουν τέτοια θέατρα, κυριολεκτικά. Λοιπόν, σε μία εποχή και δεκαετίες πίσω, όπου το τρόφιμο για τον άνθρωπο, όχι για τα ζώα, για τον άνθρωπο, έχει εκφυλιστεί σε τέτοιο σημείο, κύριε Βοντετσιάνο, ούτως ώστε να έχουμε περάσει από τα μεταλλαγμένα, τα υβριδικά, εδώ και δεκαετίες, μεθοδευόμενη όλη αυτή η κατάσταση, από μία ελίτ που έχει ένα ποζιτρονικό μυαλό. Δεν σκέφτεται. Λοιπόν, ανθρώπινα εννοείται. Οπότε, έχουμε τα μεταλλαγμένα και τα υβριδικά. Διαροπάλου σε όλο τον κόσμο και σιγά σιγά οτιδήποτε παρήξε η φύση από μόνη της όσον αφορά τους καρπούς, τους σπόρους, πηγαίνει στην παρανομία και θα πρέπει όλος ο κόσμος να πορεύεται με υβριδικά και μεταλλαγμένα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον και τραγικότερον, πηγαίνουμε στα υποκατάστατα των τροφών, δηλαδή σε 3D τροφές που εκτυπώνονται, όπως εκτυπώνουμε ένα φύλλο χαρτί, εκτυπώνεται κρέας, κύριε Βοντετσιάνο, κρέας από το τίποτα. Δεν είναι μακριά ο καιρός, γιατί διαβάζω τεχνολογία σε όλο τον κόσμο, όπου όπως έχουμε το φούρνο μικροκυμάτων που πριν 30 χρόνια ήταν ένα είδος που δύσκολα έμπαινε στο σπίτι, γιατί έπρεπε να αποσβεστεί η έρευνα, που εμείς την πληρώνουμε και την έρευνα, έτσι κύριε Βοντετσιάνο, μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Όλες αυτές τις έρευνες, τα πανεπιστήμια, τα ινστιτούτα που κάνουν και πάντα για το κακό μας, αλλά τα προβάλλουν ως καλό, είναι με δικά μας χρήματα, από τους φόρους όλου του κόσμου που ματώνουν, γίνονται οι εφευρέσεις και αντί να μετακυλιστούν με ένα μικρό ποσό στον πολίτη, γιατί από την πλάτη του βγήκαν αυτά τα χρήματα, τα πληρώνουμε τον πρώτο χρόνο πανάκριβα, έως ότου έρχεται άλλη τεχνολογία και είναι παροχημένα. Θα έχουμε λοιπόν ένα φούρνο μικροκυμάτων, που όπως πατάμε το κουμπί θερμοκρασία και τρόφιμο, τι είδους τρόφιμο είναι, εκεί θα υπάρχουν αναγεγραμμένα τα τρόφιμα, θα πατάμε κοτόπουλο και θα βγαίνει κοτόπουλο από εκεί μέσα. Δεν είναι μακριά, ήδη υπάρχει αυτή η τεχνολογία. Δεν είναι, είναι δυστοπική βεβαίως, αλλά υπάρχει αυτή η τεχνολογία. Οπότε εδώ θα μιλήσουμε τώρα για πράσινα άλογα, πράσινα φρούτα, πράσινα τρόφιμα και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων και καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, ακούτε τίτλους, της δράσης οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητος. Υποέργο είναι αυτό, δεν είναι το κυρίως έργο. Οπότε εσείς είπατε στον πρόλογό σας για εκατομμύρια μιλήσατε. Εγώ θα σας μιλήσω για δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω, ναι.
Λοιπόν, από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ. Είναι δύο προγράμματα που τρέχουν συγχρόνως αυτή τη στιγμή. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι 30,5 δισεκατομμύρια και κάποια εκατομμύρια είναι το ΕΣΠΑ που κάνεις τις αιτήσεις σου και μπαίνεις σε αυτό το πρόγραμμα για να πάρεις κάποια εκατομμύρια. 180 εκατομμύρια ξεκινάει η ενίσχυση από το Ταμείο Ανάκαμψης για το 2022 έως το 2025, κύριε Ποντεσιάνο, και η πρόσκληση και ο στόχος, για να κάνω έναν παραλληλισμό εδώ, για να δούμε το παράλογο, ότι με τη συνθήκη του Μάστριχτ, το 1992, ευρωπαϊκές οδηγίες προς όλα τα κράτη-μέλη έλεγαν ότι πρέπει σε ιδιώτες να μετακυλιστεί πιο και η ενέργεια και πάρα πολλά άλλα που ήταν στα χέρια του κράτους, κάθε κράτους, να μετακυλιστούν δια νόμου και σχεδόν δια ροπάλου στην πορεία, πάνε τώρα πόσα χρόνια από τότε, στους ιδιώτες, για να έχουμε καλύτερες ανταγωνιστικές τιμές, ποιότητα, θέσεις εργασίας και όλο αυτό. Και βλέπουμε που φτάσαμε σε μια ενεργειακή κρίση που κοντεύει μεγαβατόρα να φτάσει τα 1.000 ευρώ, γιατί δόθηκε εδώ ειδικά στην Ελλάδα το 100% στο χρηματιστήριο ενέργειας. Και ξέρετε, έχουμε και χρηματιστήριο ενέργειας και χρηματιστήριο ρήπων, κύριε Βοντετσιάνο, που κολλάει και εδώ. Λοιπόν, η αύξηση, λέει, του βαθμού συνεργασία στον πρωτογενή τομέα μέσω συλλογικών σχημάτων και υιοθέτησης συμβολαιακής γεωργίας. Κάπου στις εκπομπές σας, γιατί παρακολουθώ με ενδιαφέρον όλες τις εκπομπές στο Ηλυρία, έχετε εξαιρετικές εκπομπές για όλα τα ενδιαφέροντα και συνιστώ στον πολίτη να τα παρακολουθεί, γιατί δίνει την εικόνα της κοινωνίας μας αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, υιοθέτηση συμβολαιακής γεωργίας σημαίνει ότι ο Γεωργός κάνει συμβόλαια. Και το συμβόλαιο, ξέρετε τι είναι, μία συμφωνία τράπεζας κυρίως και του Γεωργού. Αν πέσει έξω ή δεν τηρήσει κάτι, είναι πάντοτε εις βάρος του Γεωργού. Συμβόλαια. Εσείς και εγώ γνωρίζουμε από τη γεωργία τη συμβατική, κοιτάξτε τώρα να λέμε συμβατική γεωργία, ότι ο Γεωργός έλεγε αυτό το χωράφι μου θα το σπείρω μαρούλια, το άλλο το χωράφι μου θα το σπείρω βαμβάκι και το άλλο καπνό, έτσι δεν είναι? Σαφώς. Σαφώς. Εδώ θα πρέπει να κάνει ο Γεωργός συμβόλαιο. Και ξέρετε, κάποιοι γεωργοί δεν είναι σπουδαγμένοι, όπως λέμε, στο εξωτερικό ή στο Χάρβαρντ. Το συμβόλαιο αυτό θα το κάνει για να πάρει τα εν λόγω χρήματα που αναφερθήκαμε νωρίτερα? Βεβαίως. Πού θα απορροφηθούν και με ποιους όρους. Άρα η βελτίωση. Βεβαίως, πάντοτε. Η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων. Ένας γεωργός σαφώς δεν έχει πρόσβαση σε όλα αυτά, έτσι δεν είναι? Δεν έχει. Δηλαδή στην έρευνα, στην τεχνολογία, στα ψηφιακά εργαλεία. Δεν έχει, θα του τα υποδεικνύουν αυτά. Κατά το τέτοιες γνώσεις, ιδίως οι πιο μεγαλύτεροι γεωργοί δεν έχουν τέτοιες γνώσεις, τέλος πάντων, ιντερνετικές και ηλεκτρονικές και τα υπόλοιπα, από την εμπειρία τους. Σαφώς, κύριε Ποντετσιάνο, και όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται ψηφιακά πλέον. Το μολύβι και το χαρτί έχουν εκλείψει εδώ και πολύ καιρό. Σε μία υπηρεσία, αν θέλεις να κάνεις οτιδήποτε, θα το κάνεις ηλεκτρονικά. Ποτέ με χαρτί. Λοιπόν, η ενσωμάτωση, λέει, διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Άπαξ και σε κάποια πρόταση διαβάζουμε κλιματική αλλαγή, είμαστε χαμένοι από χέρι. Δηλαδή, είναι μία καραμέλα που παίζεται και στο όνομα αυτής της καραμέλας 3 εκατομμύρια επενδύονται, κύριε Βοντεσιάνο, σε όλον τον κόσμο. Είναι ένα ψεύδος που έχει μαγκώσει κυριολεκτικά σε αυτό το δίκτυο το βρώμικο όλον τον κόσμο, στο βωμό μιας κλιματικής αλλαγής.
Οπότε όλα αυτά τα προγράμματα και απορρόφηση όλων αυτών θα είναι στο βωμό της κλιματικής αλλαγής. Αν δεν διάβαζα το κλιματικής αλλαγής, θα συνέχιζα να διαβάζω με μία σχετική άνεση και ανοχή. Αλλά η κλιματική αλλαγή με κάνει κυριολεκτικά να βγάζω σπηριά. Γιατί δεσμεύουν, σας είπα, τεράστια ποσά αυτή τη στιγμή. Πάνω από 140 δισεκατομμύρια αμερικανικά. Ακούτε ποσά, κύριε Βοντετσιάνο και πολίτες μου. 140 δισεκατομμύρια μόνο κάποιες εταιρείες της Αμερικής για να κάνουν τα υποκατάστατα της τροφής. Και εδώ, λόγω της κλιματικής αλλαγής, έτσι, στο βωμό αυτόν. Και εδώ λέει θα πρέπει να είναι φιλικά όλες οι διαδικασίες προς το περιβάλλον που περιορίζουν πάλι εδώ το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων που τα έχουν ξεφτυλίσει, με συγχωρείτε για την έννοια, τους φυσικούς πόρους. Όλοι οι φυσικοί πόροι είναι στα χέρια των κρατούντων και της ελίτ σε παγκόσμιο επίπεδο, και εδώ για την ανάπτυξη και αποδοτικότερη της διαχείρισης των φυσικών πόρων, και το θα πρέπει να εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από αυτούς τους στόχους. Και στο πλαίσιο και έχει διάφορα κάτω. Το ύψος θα είναι 180 εκατομμύρια, λοιπόν, και αυτά, τι θα πρέπει να πάρει κάποιος: οχήματα για την επιχείρηση που να διενεργεί μεταφορές, αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, δαπάνες εξοπλισμού, μηχανοργάνωση επιχείρησης όπως αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων επικοινωνίας. Καταλαβαίνετε ποιοι θα πλουτίσουν με όλα αυτά, έτσι. Οι ελίτ που έχουν όλα βλέπω, αυτά. Κυρία Μερίδου, για να πάρετε και μία ανάσα, βλέπω ότι είναι πολύ χοντρό το παιχνίδι και σε αυτό το εγχείρημα και το χορό των εκατομμυρίων δεν ξέρω βέβαια αν θα βοηθήσουν να αποδώσει ο στόχος που είπατε και εσείς προηγουμένως ή θα ωφεληθούν λίγοι και εκλεκτοί. Και θέλω και το ερώτημα που γεννιέται και από μένα και από τους φίλους του τηλεθεατές που μας ακούνε: εγώ ως πολίτης πώς θα ωφεληθώ? Τι θα δω διαφορά στην τσέπη μου από όλο αυτό, από όλο αυτό το χώρο εκατομμυρίων? Εσείς απλά θα εμπλακείτε σε ένα χορό που δεν το γνωρίζετε. Πώς, δεν ξέρω αν βρεθήκατε ποτέ σε ένα χορό που δεν το γνωρίζατε. Πατούσατε τον άλλον, σας πατούσαν οι άλλοι, γιατί οι άλλοι γνώριζαν το χορό, εσείς όχι. Οπότε θα εμπλακείτε σε έναν τέτοιο χορό, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά. Ξέρετε, είναι τουλάχιστον 35 σελίδες που έχω εκτυπώσει πάνω σε αυτό, τα προγράμματα αυτά από το Ταμείο Ανάκαμψης λοιπόν και ΕΣΠΑ, που θέλουν ώρες για να υποθούν. Οπότε κανένας δεν θα καθίσει γεωργός να ασχοληθεί με τόσα επιμέρους. Πρώτον αυτό, και όλα αυτά τα κονδύλια θα δοθούν για την αγορά όλων αυτών που σας είπα, που στη χώρα μας τίποτε από όλα αυτά δεν γίνεται από βιομηχανικής άποψης. Δηλαδή, ειδικά ψηφιακά, κομπιούτερς και όλα αυτά λογισμικά δεν τα έχουμε στη χώρα μας. Έχουμε ανθρώπους που μπορούν να τα προωθήσουν, είναι γνώστες, αλλά δεν έχουμε τη βιομηχανική υποδομή. Οπότε θα τα εισάγουμε όλα αυτά. Τα χρήματα δηλαδή θα δοθούν πάλι σε κάποιες εταιρείες που δεν είναι ελληνικές. Και τα οχήματα αυτά δεν έχουμε. Πάλι με δρομολογημένα έχουν καταρρεύσει όλες οι βιομηχανίες που είχαμε οχημάτων. Και οπότε θα τα εισάγουμε. Μεταφορά, εξοπλισμός, εξοπλισμοί εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία, λέει, των μονάδων. Δεν έχουμε τέτοιους εξοπλισμούς, κύριε Βοντετσιάνο, το γνωρίζετε. Θα τα αγοράσουμε. Το χρήμα αυτό μας ήρθε απ' έξω, είναι δικό μας χρήμα. Γνωρίζουμε ότι όλη η Ευρώπη, για να μην πω όλος ο κόσμος, κινείται με το χρήμα των Ελλήνων, το δικό σας και το δικό μου χρήμα. Να μην πάμε σε αυτό το τομέα. Λοιπόν, μας δίνουν τα ψίχουλα από τα δικά μας χρήματα, που θα τα επιστρέψουμε αυτά φυσικά, και τα χρήματα αυτά θα πάνε πάλι έξω, σε άλλους. Η χώρα δεν θα κερδίσει τίποτα. Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία. Ακόμα και ράμπες δεν μπορούμε να κάνουμε για πρόσβαση αναπήρων. Πώς και το έχουν εντάξει μέσα, απορώ. Άειλες δαπάνες, απόκτηση λογισμικού, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Κοιτάξτε τώρα, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για να κάνεις μία
επένδυση αγροτική. Χρειάζονται και απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Έχουμε άραγε. Όχι. Αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, σαν franchise δηλαδή, και επιπλέον επιλέξιμη είναι η απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητος από αρμόδιους οργανισμούς, αυτά τα ISO και τα όλα αυτά. Μετά θα μας παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, εξωτερικοί σύμβουλοι, εμπορικές εκθέσεις όταν φτάσουμε στο τελικό επεισόδιο, τελικό στάδιο, επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Άλλη πληγή εδώ, όταν λένε ανανεώσιμες πάντοτε γνωρίζουμε ότι είναι δύο και όχι άλλες που αφήνουν μηδενικό αποτύπωμα, που είναι μέσα μέσα στις προγραμματικές δηλώσεις του Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, οι ανανεώσιμες πηγές, αλλά όχι αυτές που έχουμε σήμερα και όλο το χρήμα φεύγει έξω. Μιλάμε για τις ανεμογεννήτριες και τα άλλα, τα πώς λέγονται, τα πάνελ αυτά, τα φωτοβολταϊκά. Ακριβώς, κύριε Βοντετσιάνο, τα φωτοβολταϊκά που θα μπορούσαν ελληνικές εταιρείες να τα παράγουν. Δεν τα παράγουν ελληνικές. Φεύγει στη Γερμανία κυρίως αυτό το χρήμα. Και λέει ότι στις μικρές επιχειρήσεις θα δίνονται 500.000 έως 7,5 εκατομμύρια και στις μεγάλες, μεσαίες έως μεγάλες, από 2 εκατομμύρια έως 12,5 εκατομμύρια. Το ποσό, λέει, της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως 55% και έχει 18-μηνη εξέλιξη αυτό. Και φυσικά και το ΕΣΠΑ που τρέχει με 8 δις στην περιφέρεια, το 1/3 πάει στην περιφέρεια όπως λένε, το 1/3 που σημαίνει γύρω στις 24-25 δισεκατομμύρια είναι και το ΕΣΠΑ. Λοιπόν, κύριε Βοντετσιάνο, εδώ θα εμπλακούν και τράπεζες με όσο τόκο, μέχρι και 5% τόκο. Θα πρέπει ο όποιος γεωργός, τέλος πάντων, εμπλακεί σε αυτή την κατάσταση και κάνει αιτήσεις, γιατί πρέπει να απορροφηθούν, λέει ο κύριος Νίκος Μαντζούφας, που είναι η διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Αν ψάξουμε τώρα πόσοι διευθυντές, υποδιευθυντές, διοικητές υπάρχουν και χρυσοπληρώνονται, κύριε Βοντετσιάνο, για να προωθηθούν αυτά τα προγράμματα και να απορροφηθούν, χάνουμε την μπάλα κυριολεκτικά. Και μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλά ποσά, μιλάμε για δισεκατομμύρια του ΕΣΠΑ, έχουν επιστραφεί, γιατί δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Το περισσότερο ποσό έχει πάρθει από τους ημέτερους που γνωρίζουν τα πάντα και γνωρίζουμε εταιρείες που κατ' επανάληψη έχουν απορροφήσει τέτοια κονδύλια, αλλά οι άλλοι μένουν απ' έξω. Γιατί πρώτον, κύριε Πρέδου, μία άλλο τελεία σας παρακαλώ, να βάλετε να πω και εγώ τη σκέψη μου. Με όλο αυτό το κατεβατό που αναφερθήκατε πριν και τις υποχρεότητες και τη χαρτούρα και τα ηλεκτρονικά που πρέπει ο κάθε ένας ενδιαφερόμενος, τόσο πάντων, και ιδίως άμα είναι σε κάποια μεγάλη ηλικία, πιστεύω ότι αποθαρρύνουν τον κάθε ενδιαφερόμενο να μπει σε αυτό τον κεκαιώνα. Με λίγα λόγια, βάζουν ιδίως στις μεγάλες ηλικίες ενδιαφερόμενους που τους στείλουν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ναι, σωστός ο προβληματισμός σας, αν και δεν είστε γεωργός. Δεν είστε γεωργός, φαντάζομαι, έτσι. Έρχομαι στη θέση του γεωργού όμως. Δεν γνωρίζω, η Κέρκυρα έχει γεωργία αρκετή, κύριε Βοντετσιάνο. Έχει, αλλά όχι σε τόσο μεγάλη ανάπτυξη, αλλά πάρα από τα περισσότερα και μέσα στα ξενοδοχεία τα φέρουν και εισαγωγής. Γενικά και φρούτα και κρέατα και οπωροκυπευτικά και τα λοιπά. Τα πάντα. Τα πάντα. Οπότε έχουμε τον Μαντζούφα που λέει, τον κύριο Νίκο Μαντζούφα που είναι διοικητής, να λέει ότι το μεγάλο στοίχημα, λέτε και στοιχηματίζουμε εμείς τώρα, είναι να απορροφήσουμε αυτά τα κονδύλια που είναι 30,5 δισεκατομμύρια
γιατί σας είπα κάποια επιστράφηκαν, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα 12,7 λέει θα πάνε σε ιδιωτική οικονομία, ιδιώτες, και μέσω τραπεζών με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Ήδη υπάρχουν 31 λέει συμβασιοποιημένα σχέδια άνω του 1,7 δις. Και υπάρχουν και άλλοι περιφερειάρχες, που καθένας από την περιφέρειά του που λέει να απορροφηθούν. Κοιτάξτε κύριε Βοντεβίτη, θεωρώ ότι θα πέσουν δίπλα σε κάποιον γεωργό, μεγαλοκτήμονα θα έλεγα, που αξίζει τον κόπο να ασχοληθούν, οι ηθήνοντες, οι σύμβουλοι, και θα τον πείσουν. Να, έτσι, εμείς θα έχετε τεχνική υποστήριξη, θα είμαστε δίπλα σας, ίσα για να απορροφηθούν, να εμπλακούν και οι τράπεζες. Και στο τέλος τη χασούρα θα την υποστεί ο γεωργός. Από τη στιγμή, σας λέω, που είμαστε στα υποκατάστατα των τροφίμων, από τη στιγμή που στην Αμερική, γιατί ό,τι γίνεται στην Αμερική μετά από ένα χρόνο, 2, 10, θα φτάσει και θα σκάσει στην πόρτα μας. Όλα τα κακά και τα δεινά ξεκινούν από εκεί. Και δεν μιλώ για τους Αμερικανούς ως πολίτες, μιλώ ως Ήπειρος και ποιοι είναι μέσα εκεί, στην Ήπειρο, για να είμαι πιο ακριβής. Οπότε γίνονται εκθέσεις εκεί, και θα ρω και στην Ολλανδία έγινε μία ίδια, όπου βάζει όχι τη λογική σου, τη λογική την αφαιρεί τελείως από τον άνθρωπο, που είναι μία από τις ισχυρότερες αξίες. Η λογική, το γνωρίζετε κύριε Βοντετσιάνο. Έκαναν εγγένεια. Σε τι έκθεση? Ένα πολυόροφο κτίριο, γιατί ήξεραν ότι θα τα βγάλουν τα λεφτά τους. Δεν πήγαν σε ένα μικρό μαγαζάκι να κάνουν το πείραμα. Όχι. Ήξεραν ότι θα τα πιάσουν τα λεφτά τους. Σε προϊόντα τα οποία άλλα έμοιαζαν και άλλα ήταν. Δηλαδή ένα καρπούζι ήταν καρπούζι, έτσι όπως το γνωρίζουμε. Αλλά ήταν πατάτα. Μία φράουλα ήταν κρέας. Κάτι άλλο, δηλαδή τρόφιμα που τα έχουμε στην καθημερινότητά μας, και είχε ταμπελάκι επάνω για το τι είναι. Σαν να μας λένε ότι εσείς δεν θα χρειάζεστε ούτε τη γεύση, ούτε την όσφρηση, σχεδόν τίποτα δεν θα χρειάζεστε. Γιατί δεν θα σας ρωτάμε. Ό,τι σαβούρα θα σας πασάρουμε, είστε υποχρεωμένοι να τη φάτε. Αλλά θα γράφουμε τα μπελάκια επάνω, γιατί για να σας καταμπερδέψουμε τόσο πολύ που θα χρειάζεστε και ένα και να κάνουν δύο να μας ρωτάτε πόσο κάνουν. Με την νοημοσύνη μας όμως, κυρία Μενέδου, και με νευριάζει αυτό το πράγμα, μόλις αυτό που είπατε τώρα. Το είπατε πολύ λαϊκά. Και μία κοπέλα, μάλιστα, το έχω δει στο YouTube, που κρατούσε το δίσκο και σέρβιρε και έβλεπε τα νέα άτομα, γιατί τη μερίδα του Λέοντος θέλουν να είναι η μερίδα του Λέοντος να είναι οι νέοι, γιατί όταν θα μάθουν σε αυτή τη σαβούρα οι νέοι και τους δώσεις μία γνήσια τροφή, θα είναι κάτι ξένο αυτό, έτσι. Έτσι. Οπότε τους νέους θέλουν να κερδίσουν, που πειραματίζονται, τους αρέσουν τα καινούργια πράγματα κτλ. Και άφησε το δίσκο της στην άκρη και λέει χρειαζόμουν αυτά τα χρήματα, γιατί εκεί οι σπουδές είναι 250.000 το χρόνο για να πληρώσουν τις σπουδές τους, είναι πάρα πολύ ακριβά. Και αυτό που γίνεται, λέει, με τρομάζει, γιατί η επιστήμη μου είναι πάνω στην διατροφή και δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα συνεχίσει αυτό. Να σερβίρω καρπούζι και να είναι πεπόνι, να σερβίρω πεπόνι και να είναι κρέας. Γιατί μας το κάνουν αυτό, αναρωτήθηκε. Έλεος. Και εδώ τώρα να μιλάμε για ΕΣΠΑ, να μιλάμε για δισεκατομμύρια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα κράτη, καταναλογία, για ποια πράσινη ενέργεια και για ποια πράσινα φρούτα και για ποια πράσινα λαχανικά, κύριε Βοντετσιάνο, κοροϊδευόμαστε. Σε μια δυστοπική κοινωνία που έχουμε μπει, που μας χαρακτηρίζουν άχρηστα στόματα, ακόμα και εδώ στο φόρουμ των Δελφών που έγινε, να έχουμε έναν να λέει ότι θα σας εξαφανίσουμε σε ένα χρόνο, είμαστε μέσα στις βλέψεις μας μέχρι το 25 να εξαφανίσουμε το 90% του πληθυσμού, τον μπουρλά.
και τον Χαράρη και τον Σουάπ, να ακούμε όλους αυτούς, να τους ακούμε σε φόρουμ οικονομικά, να μας λένε θα σας εξαφανίσουμε μέσω της τροφής, της διατροφής σας. Όχι διατροφή. Είναι φωσφανάρι, αυτό κάνουν. Φωσφανάρι. Δεν θέλω να το πω διατροφή. Δεν θέλει, μου λένε. Ναι. Έχετε δίκιο. Δεν θέλω να το πω διατροφή, γιατί είναι τροφή να βάζω το δία. Όχι με τίποτα, την τροφή, μέσω της τροφής και των ψεκασμάτων και του νερού και των εμβολίων και των φαρμάκων, θα σας εξαφανίσουμε, να το ακούμε σε φόρουμ και να είναι πολιτικά πρόσωπα αυτής της κυβέρνησης και της όποιας ανύπαρκτης αντιπολίτευσης και να μπαίνουν στα ΜΜΕ όλα αυτά και εμείς να είμαστε έτσι και να μιλάμε για ΕΣΠΑ τώρα και για ταμεία ανάκαμψης. Κύριε Βοντεσιάνο, δεν πάμε καθόλου μα καθόλου καλά. Για ποια τροφή και για ποια λαχανικά, όταν είναι ποτισμένα με δηλητήρια και σου λέει αν θες να τα πουλήσεις, στο Γεωργό, στη Λαϊκή που πηγαίνω και που πηγαίνετε κύριε Βοντεσιάνο για να αγοράσετε λαχανικά που υποτίθεται είναι μέσα στα καλά τρόφιμα για να φάει το παιδί σας. Όταν σου λέει ο κύριος που είναι στη Λαϊκή, ο ίδιος ο κύριος που είναι στη Λαϊκή μου λέει είναι δηλητήρια. Η πατάτα τώρα που σου πούλησα είναι δηλητήριο. Θα έπρεπε να ξεκουραστεί αυτό το χώμα. Με τα λιπάσματα που του βάζουμε είναι μόνο δηλητήριο. Τα αγγούρια αυτά σε μία νύχτα έχουν γίνει μισό μέτρο και τα πουλάμε. Τα μαρούλια, τα πάντα. Λοιπόν, για ποιες επενδύσεις γεωργικές με όλη αυτή τη λαϊκούρα που λένε και όλο αυτό το κατεβατό θα κάνουμε και θα κάνετε και θα έχουμε αυτά και τα άλλα και τα άλλα και σας διάβασα χίλια πράγματα εδώ πέρα, εξοπλισμούς μέχρι και ράμπες για αμαία. Πάμε καλά κύριε Βοντεσιάνο. Να μιλάμε τώρα για γεωργικά και εκτινοτροφικά προϊόντα και φρούτα και λαχανικά με δισεκατομμύρια που παίζονται που τα μισά θα πάνε στους παρατρεχάμενους διοικητές και διευθυντές και υποδιευθυντές και όλους αυτούς. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει εχθές κύριε Βοντεσιάνο. Η τροφή μας να είναι διατροφή. Διατροφή. Η μεσογειακή και κάπου παρακάτω στις 35 σελίδες λέει ναι, κατά τα πρότυπα της μεσογειακής. Πάμε κάποιας μεσογειακής που ήταν φρούτα, λαχανικά, ψάρια και όλα αυτά που όλα είναι μέσα στα δηλητήρια. Όταν σου λέει πάρε ένα κοτόπουλο γιατί είναι μέσα και αυτά, πάρε ένα κοτόπουλο αλλά θα προσέξεις που θα το βάλεις να μην ακουμπήσει ούτε στα πόμολα, ούτε στους νεροχύτες, ούτε στο, να το ρίξεις απλά στην κατσαρόλα χωρίς να το πλύνεις, γιατί αν το ακουμπήσεις θα πάθεις σαλμονέλα και θα φύγεις. Γι' αυτό, δηλαδή να πάρω ένα τρόφιμο το οποίο είναι δηλητήριο και να προσέχω να βάλω ξύδι σε όλους τους πάγκους και να το ταΐσω με εκείνη τα ζουνιά το παιδάκι μου. Γι' αυτό ομιλούμε. Κύριε Βοντεσιάνο, δεν πάμε καθόλου καλά. Είναι φοβερά όσα μας λέτε, σας ακούμε πολύ προσοχή, αλλά και από την άλλη πολλά νεύρα να σας το πω έτσι, γιατί ειλικρινά παίζουν με την νόησή μας, παίζουν με την υγεία μας, παίζουν με το μυαλό μας, παίζουν με τις ζωές μας. Ωστόσο, για όλα αυτά τα φρούτα που λέτε στις λαϊκές αγορές και στα μαλάβικα, οπουδήποτε παντού, έχουν ναι μεν ωραία εικόνα, ωραίο χρώμα, μεγάλο σχήμα, αλλά ωφέλιμο φωτίο μηδέν, ανούσια. Θα ήθελα λίγο και να σταθώ, κύριε Μενίδου, στο πρόγραμμα αυτό το οποίο τρέχει από φέτος. Νομίζω, αν κατάλαβα καλά, πού έχει φτάσει μέχρι τώρα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι, έχουν μπει μέσα στο πρόγραμμα ή πρέπει να είναι κάποιο κομματικού μηχανισμού. Κάνουν αιτήσεις κάποιοι, λέει εδώ, κάνουν αιτήσεις, υπάρχει ενδιαφέρον. Στα κοινοτικά πλαίσια η κυρία Ελένη Μαριάνου, Γενική Γραμματέα στη Διάσκεψη Παράκτιων Περιφερειών, ούτε ξέρουμε τις έννοιες, τι σημαίνει αυτό, λέει ότι αναφέρθηκε στον κίνδυνο να δημιουργηθούν καθυστερήσεις λόγω της ταυτόχρονης εξέλιξης, όπως είπαμε, του Ταμείου και του ΕΣΠΑ και δεν πρέπει να τα χάσουμε αυτά τα χρήματα, φυσικά να μπουν στην αγορά, να εξυπηρετήσουν συμφέροντα. Ο άλλος της οικονομίας, ο Αντώνης Κατραούρας, Γενικός Διευθυντής Χένγκ Μπάγκινγκ της Τράπεζας Πειραιός,
Τράπεζα Πειραιώς, εδώ, Βιασύνη, να δοθούν αυτά. Θα περάσουν από τις τράπεζες, για. Πώς, όπως σας είπα, θα περάσουν από τράπεζες. Λοιπόν, επενδύονται αυτά. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον και από εκεί και πέρα θα υπάρξει περαιτέρω ενδιαφέρον, γιατί θα πείσουν τους μεγαλογεωκτήμονες να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα. Και το λέω εγώ ότι σίγουρα θα είναι χαμένοι, το λέω αυτό, γιατί θα μπλέξουν σε έναν κικαιώνα πάρα πολλών παραγράφων, κύριε Βοντετσιάνο, και πάνω απ' όλα με τράπεζες. Κάτι να μην είναι σωστό. Εκεί στην τράπεζα λέει, πέραν της απομακρύνσεως από το ταμείο δεν αναγνωρίζουμε τίποτα. Εδώ και να απομακρυνθείς από όλα αυτά, σου αναγνωρίζουν πάντοτε ότι φταίς εσύ. Δεν φταίνε ποτέ αυτοί. Ανταγωνιστικότητα, για να επενδύσετε λέει στην Ελλάδα, αξία επωνυμίας, ανταγωνιστική τοποθέτηση, γεωγραφική. Γιατί λέει, γιατί να, δηλαδή, δίνουν το ερώτημα, γιατί να επενδύσετε στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει ανταγωνιστική τοποθέτηση, που σημαίνει ότι αναγνωρίζουν ότι εδώ η χώρα μας, λόγω του σημείου που βρίσκεται, είναι ιδανικότερη για φρούτα και λαχανικά, γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες άριστες, τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, πιάς υψηλής ποιότητας, σας είπα, υβριδικά και μεταλλαγμένα όλα, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και σημαντική εμπειρία. Ναι, έχουμε σημαντική εμπειρία, αυτή που γνωρίζαμε από πάντα, πώς σπέρναμε, πώς θερίζαμε, πώς ραντίζαμε. Με τα λίγα ραντίσματα που υπήρχαν κάποτε. Αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά, αλλά όλες τις καινούργιες τεχνογνωσίες που υπάρχουν, μας διαβάσει, ας μπει στον κόπο κάποιος να διαβάσει την Ατζέντα 21 που λέει θα αφαιρούμε όλα τα στοιχεία τα θρεπτικά. Το λένε πεντακάθαρα, κύριε Βοντετσιάνο, θα συγχυστείτε ακόμα πιο πολύ για αυτό που θα πω. Το λένε πεντακάθαρα. Σας διακόπτω, ξέχωρα αυτό που είπατε τώρα, μας έχετε πει και σε μια άλλη εκπομπή ότι όλα τα τρόφιμα περνούν από ακτινοβολία. Ναι, τα πάντα, ακόμα και το μαυροπίπερο που παίρνουν. Δεν υπάρχει προϊόν που τρώγεται, που το αλήφουμε πάνω μας, που πίνεται στο σούπερ μάρκετ, που δεν περνιέται από ακτινοβολία. Αυτό πριν 3-4 χρόνια έχω κάνει μια εκπομπή, όταν είχα την υγεία. Ναι, φυσικά, πέραν της ακτινοβολίας, πέραν όλης της τροποποίησης, μεταποίησης που υφίσταται ένα τρόφιμο, πέραν των έψιλων, των πάρα πολλών έψιλων, πέραν του ότι από τη βάση του είναι μεταλλαγμένο όλο αυτό, από τα ραντίσματα, τα θανατηφόρα που έχει δεχθεί, το νερό, το πρόστιχο που έχει ποτιστεί, κύριε Βοντετσιάνο, θα φτάσει στο τραπέζι μας να είναι ένα δηλητήριο. Και το ψάρι φυσικά, ειδικά των ιχθυοκαλλιεργειών, που όλα, ακόμα και τα ψυχοφάρμακα που τους δίνουν ψυχοφάρμακα στα ψάρια και πάρα πολλά άλλα, και φορμόλι και όλα αυτά, τα φτάνουν στο τραπέζι μας. Λοιπόν, και υπάρχει στην Ατζέντα 21, να πω και κάτι τελευταίο για να σας συγχύσει ακόμα πιο πολύ, εσένα πολίτη μου, ότι σου λένε, το λένε πεντακάθαρα μέσα εκεί, ότι θα αφαιρούμε, μα το διάβασα 10 φορές για να συνειδητοποιήσω τι λέει, κύριε Βοντετσιάνο, θα αφαιρούμε όλα τα θρεπτικά συστατικά από φρούτα, λαχανικά, από όλα τα τρόφιμα. Και όλα αυτά, ό,τι είναι δηλαδή σίδηρος, μαγνήσιο, ό,τι αφαιρούν από εκεί, θα το φτιάνουμε σκευάσματα και θα το αγοράζουν, θα ματώνουμε 2 φορές δηλαδή, θα το αγοράζουμε, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτά τα σκευάσματα δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Γιατί όλα αυτά τα στοιχεία που αφαιρούν από εκεί θα πρέπει μέσω τροφής να τα πάρουμε, να τα πάρει ο οργανισμός. Έτσι γνωρίζει και τα αφομοιώνει. Όχι σαν έξτρα σκευάσματα. Αυτά είναι μόνο κέρδος, τεράστιο κέρδος των εταιριών. Τίποτε άλλο. Ναι, σας είπα και πριν, αν προσέξατε, ότι σε όλα αυτά τα τρόφιμα, αλλά και επιπροσθέτως τώρα και στα ψαρικά και στα κρεατικά, αφαιρώντας αυτές τις θρεπτικές ουσίες, είναι ωφέλιμο φορτίο μηδέν. Κύριε Μενίδου, θα ήθελα λίγο στο σημείο αυτό και στο λίγο χρονικό, τηλεοπτικό χρόνο που έχουμε, αναφερθήκατε νωρίτερα για υποτομής τροφίμων και αγροτικών προϊόντων. Θα ήθελα λίγο για τους φίλους τηλεθεατές να μας εξειδικεύσετε τη λέξη υποτομής. Πού αναφέρεστε, σε τι αναφέρεστε και τι και ποιο.
Είναι άλλα προγράμματα που είναι κάτω από τα κύρια προγράμματα αυτά. Είναι υπό το... Έτσι γράφεται μέσα σε αυτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ. Είναι υποτομής, δηλαδή κάτω από κάποιους άλλους τομείς και άλλους φορείς, κύριε Βοντετσιάνο. Είναι μία από τα ίδια, αλλά σε μικρότερη κλίμακα. Αλλά... Να κάνω τον επίλογο, γιατί μάλλον πάλι πέρασε η ώρα, κύριε Βοντετσιάνο, και να πω σε μια ιδανική πολιτεία, έτσι, να το φανταστούμε, να το οραματιστούμε λίγο, ειδικά της γενιάς μας που έχουμε γευτεί αγνά πράγματα που βρίσκονται ακόμα στους κάλικες στο στόμα μας, ντομάτα δηλαδή που μοσχοβολούσε από τον Παξέ, από μακριά, ή μήλο, έτσι όπως το κόβαμε και το σκουπίζαμε λίγο επάνω μας και το τρώγαμε, όλα αυτά που απλά μία νοσταλγία μας έχει μείνει. Να πω τον νέο πολίτη τώρα που μας ακούει και έχει συνηθίσει σε αυτή τη βρωμιά, γιατί πραγματικά ωφέλιμο φορτίο, όπως είπατε, μηδέν, αλλά τίγκα στη ζάχαρη, στο αλάτι και στις θερμίδες, γι' αυτό πάσχουμε, ενώ είμαστε φτωχοί, πάσχουμε από παχυσαρκίες που μας παχαίνουν αυτά, θερμιδικά μονάχα. Λοιπόν, ότι σε μια ιδανική πολιτεία, πολίτη μου, θα πρέπει η τροφή να είναι όπως μας την έδωσε η φύση. Η φύση ό,τι παρήξε από πάντα, αυτό είναι το αγνό. Δεν θα πρέπει να τροποποιηθούν οι σπόροι, γιατί ο οργανισμός μας δεν είναι τροποποιημένος να δέχεται, να ανέχεται και να αφομοιώνει κάτι ξένο, κάτι που έχει γίνει στο εργαστήριο. Μόνο στο εργαστήριο της φύσης ό,τι έχει γίνει. Οπότε... Ας φανταστούμε μία κοινωνία όπου θα έχουμε τους αγνούς σπόρους, τους πατροπαράδοτους εκατομμύρια χρόνια που τους κατασκεύαζε η μητέρα μας η φύση, να έχουμε αυτούς τους σπόρους, να έχουμε τα φρούτα και τα λαχανικά, να έχουμε την πραγματική μεσογειακή δίαιτα, τα ψάρια μας τα πεντακάθαρα, γιατί θα καθαρίσει η θάλασσα, οι λίμνες, τα ποτάμια, θα καθαρίσει το έδαφος στο οποίο θα σπαρθούν αυτοί οι καρποί. Το νερό θα, θα έχει την κρυσταλλική μορφή του και δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο μέσα εκεί. Θα είναι μόνο καθαρό νερό και θα το δεχτεί ό,τι παραχθεί ο οργανισμός μας, που το 80% είναι νερό, οπότε θα το δεχτεί απόλυτα. Πόσο πολύ θα ενισχύσει την άμυνα του οργανισμού μας και τον οργανισμό μας και το δέρμα μας και τη διάθεσή μας και τα πάντα μας και την υγεία μας. Και δεν θα αρρωστήσουμε ποτέ όταν θα φάμε αυτές τις τροφές, όταν θα αναπνέουμε καθαρό αέρα απειλαγμένο από τα πάντα, όταν θα φάμε καθαρή τροφή, πολίτη μου. Και αυτά μπορούν να γίνουν, ξέρεις πόσο εύκολα, πανεύκολα. Είναι έτοιμες οι πλατφόρμες με όλο αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχουν τα οικονομικά εργαλεία που θα χρειαστούν δισεκατομμύρια για να γίνουν όλα αυτά, να απαλλαγούμε από όλη αυτή τη βρωμιά. Υπάρχει τεχνογνωσία και τεχνοτροπίες για να το κάνουμε. Υπάρχει τεχνογνωσία να έχουμε ελεύθερη ενέργεια χωρίς αποτύπωμα και δωρεάν νερό και ενέργεια προς εσένα, πολίτη μου. Και όλα αυτά έχουν τη σφραγίδα Ελλήνων Συνέλευσης. Είναι απλό. Τελειώνοντας η εκπομπή, αν έχεις πέσει όπως εγώ πρώτη φορά πριν 5 χρόνια σε μία εκπομπή του Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης και από τότε είμαι εδώ γιατί βλέπω μόνο αλήθειες, κάνε το εξής απλό. Μάθε για αυτόν τον φορέα, μπες στις προγραμματικές δηλώσεις, δες με ποιον τρόπο θα υλοποιηθούν όλα αυτά και πάρε μέρος σε αυτή την παλιγενεσία και σε αυτό το, όχι όνειρο, σε αυτή την πραγματικότητα, πολίτη μου. Είναι στο χέρι σου. Αποφάσισε με ελεύθερη βούληση, γιατί δεν πάει άλλο. Αν σέβεσαι τον εαυτό σου, τους απογόνους σου και τη χώρα σου και όλο τον κόσμο κατ' επέκταση, γιατί αυτά είναι γραμμένα για όλο τον κόσμο, για όπου υπάρχουν άνθρωποι, όχι τοπικιστικά εδώ. Ο πρόεδρος του Φορέα, ο Αρτέμης Όρας, δεν τα έγραψε για να εφαρμοστούν εδώ, σε αυτή τη γωνιά, την πανέμορφη γωνιά που λέγεται Ελλάς. Για όλον τον κόσμο, για όλους τους ανθρώπους που κυκλοφορούν επάνω στη Γαία Δήμητρα Άρτεμη. Γίνε και εσύ μέρος αυτού του σχεδίου. Αυτός ήταν ο επίλογός μου, κύριε Βοντετσιάνο, αν δεν έχετε να ρωτήσετε κάτι άλλο. Κύριε Περιδού, πολλά θα είχα να σας ρωτήσω, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία και σε άλλες εκπομπές να το πράξω αυτό και σίγουρα θα είναι και απαντήσεις σε ερωτήματα τηλεθεατών. Μας δώσατε σήμερα μέσω της εκπομπής μια θάλασσα πληροφορίες όσον αφορά
το αρνητικό κομμάτι αυτό και την άσχημη κατάσταση την οποία έχουν προγραμματίσει μέσω των τροφίμων αυτών, αλλά μας δώσατε παράλληλα και την λύση μέσω του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης για την επόμενη μέρα. Μέρη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα στην εκπομπή. Και εγώ, κύριε Βοντεσιάνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύναμη και φως εύχομαι σε όλους τους πολίτες, σε εσάς, σε μένα και μια δίκαιη αρχή για όλον τον κόσμο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Στην τεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία ο Νίκος Αλωνίτης. Στην παρουσίαση ο Γιώργος Βοντεσιάνος. Να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.